Γεια σας παιδιά, Ιωάννη εδώ και σήμερα θα μιλήσουμε για τα φωτοβολταϊκά και αν μπορούμε με τη χρήση τους να έχουμε αυτονομία. Γιατί το να μην χρειάζεται να πληρώνουμε για την ηλεκτρική μας κατανάλωση είναι πραγματικά όνειρο. Ειδικά πλέον που βλέπουμε την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και να σημειώνει μεγάλη άνοδο τα προηγούμενα χρόνια. Ευτυχώς όμως, μετά από αυτή τη μεγάλη άνοδο, οι τιμές επανέρχονται σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Φυσιολογικά, λέμε τώρα στην Ελλάδα, να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω λάδι. Μετά από όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα όμως, και αφού έχει φοβηθεί και το μάτι μας, πολλοί κόσμος και λογικότατο σκέφτεται εναλλακτικές λύσεις. Θα μπορούσαν μήπως τα φωτοβολταϊκά να είναι μία από αυτές τις λύσεις? Υπάρχει νόημα να κάνουμε την προσπάθεια? Πάμε να το δούμε μαζί. Πριν προχωρήσουμε, όπως να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Freedom24, είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Παιδιά, ανοίξτε τον δωρεάν λογαριασμό σας στη Freedom μέσα από το link της περιγραφής του βίντεο και χωρίς να κάνετε τίποτε άλλο θα πάρετε και την πρώτη σας δωρεάν μετοχή έως 700 ευρώ αν είστε άνω των 25. Γιατί να το χάσετε? Επίσης, μιας που είμαστε εδώ, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μία καρδούλα. Βοηθάει πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Παιδιά, τα βίντεο όμως σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν ή να ενημερώσουν. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή, είμαι ερασιτέχνη επενδύτρια, επενδύω μόνο τα δικά μου χρήματα, δεν είμαι πιστοποιημένη. Ποτέ δεν παίρνουμε οικονομικές συμβουλές από το YouTube. Μόνο εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τις ειδικές. Και πάντα κάνουμε και την προσωπική μας έρευνα πριν επενδύσουμε σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Να ξεκινήσουμε σήμερα λέγοντας δύο πράγματα. Πρώτον, το να μην πληρώνουμε απολύτως τίποτα στον πάροχο ρεύματός μας δεν είναι δυνατόν. Πάντα έστω και λίγο θα πληρώνουμε κάτι, καθώς θα υπάρχουν τα τέλη που θα πρέπει να πληρώσουμε η ΕΡΤ. Σχόλια δικά σας στα σχόλια. Πραγματικά τα περιμένω. Γιατί εννοείται πως τίποτα δεν είναι δωρεάν ούτε σε αυτή ούτε σε καμία άλλη χώρα κατά πάσα πιθανότητα, ακόμα και αν το παράγουμε αυτόνομα. Δεύτερον, οι τιμές που θα αναφέρουμε για τα παραδείγματα στο συγκεκριμένο βίντεο είναι από τη δική μου έρευνα και δεν σημαίνει ότι όλοι και όλες θα βρούμε αντίστοιχες. Διαφορές υπάρχουν, ελεύθερη αγορά έχουμε, μπορεί να διαφέρουν και επίσης αυτό το βίντεο θα βγει στον αέρα περίπου 2 εβδομάδες αφού γράψαμε το σενάριο. Οπότε προφανώς ξαναλέω και οι τιμές μπορεί να έχουν αλλάξει. Επίσης, εσείς μπορεί να δείτε αυτό το βίντεο 1 μήνα μετά αφού γράφτηκε το σενάριο. Το κύριο όμως που θέλω να πάρουμε από το σημερινό βίντεο είναι ο τρόπος σκέψης και έρευνας σε αυτά τα θέματα. Στα σημαντικά τώρα, πρέπει να ξέρουμε ότι το να έχουμε επίσης 100% αυτονομία σε ένα οικιακό σπίτι είναι κάπως δύσκολο. Ανεξάρτητα από τα τέλη που θα πληρώσουμε ή την ΕΡΤ, μπορούμε να φτάσουμε σε μεγάλο βαθμό στην ηλεκτρική μας κατανάλωση σε αυτονομία, ακόμα όντως και πάνω από το 90%, αλλά το βράδυ που θα έχει δύσει ο ήλιος δεν θα έχουμε ρεύμα. Θα με πείτε, βρε Ιωαννάκη, υπάρχουν και οι μπαταρίες που αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια. Σίγουρα εννοείται και τις έχουμε βάλει στο παράδειγμα και μπορούν να βοηθήσουν πολύ. Αλλά αν τυχόν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το βράδυ για κάποιο λόγο, γιατί κάτι έτυχε, τον φούρνο μας, το σίδερο, το πιστολάκι για τα μαλλιά ή και το θερμοσύφωνο, ακόμα χειρότερα για κάποιο λόγο, που έτσι δεν μας έμεινε ζεστό νερό, όλα αυτά παιδιά καταναλώνουν πάρα πολύ ρεύμα. Άρα ή θα πρέπει να μην τα χρησιμοποιούμε μετά τη δύση του ηλίου, που αυτό δεν είναι και ποιότητα ζωής, πρέπει να νιώθουμε ελευθερία στο σπίτι μας, ή αναγκαστικά έστω και λίγο θα παίρνουμε κάποιο ρεύμα από τον πάροχό μας. Ας δούμε όμως και τις καταναλώσεις. Πάμε λίγο να περάσουμε δηλαδή στα νούμερα. Κάθε σπίτι προφανώς διαφέρει ανάλογα με τις συσκευές που έχει και την κατανάλωση που κάνει, αλλά η μέση κατανάλωση για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μέτρων είναι, θα λέγαμε, περίπου μεταξύ 12 και 15.000 kWh. Μπορούμε όμως εύκολα, παιδιά, να δούμε τη δική μας κατανάλωση στο δικό μας σπίτι, βλέποντας ένα λογαριασμό ρεύματος. Και έτσι θα έχουμε τις ακριβείς ανάγκες του νοικοκυριού μας μπροστά μας. Αφού ξέρουμε τώρα πόση ενέργεια καταναλώνουμε, άρα και πόση ενέργεια θα πρέπει να παράξουμε, το επόμενο βήμα είναι να δούμε τι παίζει με τα φωτοβολταϊκά πάνελ. Διότι το κάθε πάνελ που θα πάρουμε έχει διαφορετικές δυνατότητες και αποδίδει διαφορετικά σε κάθε περιοχή. Και αντίστοιχα αλλάζει και η τιμή. Δηλαδή, όντως, παιδιά, παίζει τεράστιο ρόλο το πού βρίσκεται το σπίτι μας. Άλλη ηλιοφάνεια έχουμε στην Κρήτη, άλλη στα Γρεβενά. Τώρα, αναφορικά με το κόστος. Ένα πάνελ μπορεί να κοστίζει κάτι λιγότερο από 100 ευρώ και να φτάνει και πάνω από τα 200 ή 300 ευρώ. Το κάθε πάνελ. Τώρα, για να έχουμε εμείς μια καλή εξοικονόμηση ενέργειας, ένα μέσο νοικοκυριό θα χρειαστεί μεταξύ 8 και 12 πάνελ. Άρα, να πούμε κοντά στις 2.000 ευρώ για όλα τα πάνελ μας. Για να πούμε ότι θα πάρουμε και κάτι καλό και να βρούμε το μέσο όρο. Ξαναλέω, παιδιά, όλα αυτά τα πράγματα που λέμε εδώ είναι μέση όριο. Κάθε ένας και κάθε μία από εμάς πρέπει να κάνει το αντίστοιχο παράδειγμα για το σπίτι. Εδώ λοιπόν δείχνουμε τον τρόπο σκέψης. Τώρα, συνεχίζοντας. Πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και ο αντιστροφέας ή αλλιώς inverter. Το μηχάνημα αυτό συνδέεται μεταξύ των φωτοβολταϊκών και μετατρέπει την συνεχόμενη τάση σε εναλλασσόμενη. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να τροφοδοτήσουμε με ηλεκτρική ενέργεια το σπίτι μας και τις συσκευές μας. Ανάλογα λοιπόν με την ποιότητα και την έντασή του, μπορεί να σηκώσει και πιο βαριές συσκευές με μεγαλύτερη τάση αυτός ο αντιστροφέας. Τώρα, οι τιμές των inverters ξεκινάνε από τα 300 ευρώ και φτάνουν ακόμα και πάνω από τα 1500, ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Και φυσικά θέλουμε και μια μπαταρία ή συστοιχεία μπαταριών για να αποθηκεύουμε την ενέργεια, όπως είπαμε και παραπάνω. Η μπαταρία δεν είναι απαραίτητη βέβαια, αλλά με αυτή θα μπορούσαμε να έχουμε για περισσότερες ώρες ενεργειακή αυτονομία και δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια που παράγουμε εμείς μόνοι μας, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να χρησιμοποιήσουμε ρεύμα από τον πάροχό μας. Εδώ αστερίσκος, παιδιά, αφού θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι υπάρχει η δυνατότητα, σε περίπτωση που μας περισσεύει ρεύμα για κάποιο λόγο, να το πουλάμε εμείς στον πάροχο. Καλά, όχι ότι γίνεται εύκολα αυτό από το σπίτι μας, αλλά στο κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, γιατί παίζει και αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα, το κόστος για τις μπαταρίες είναι ανάλογο και πάλι με την ποσότητα ενέργειας που θέλουμε να αποθηκεύσουμε. Το κόστος για αυτές τώρα τις μπαταρίες θα είναι γύρω στις 2.500 ευρώ, για να έχουμε μια επαρκή ποσότητα και μια καλή ποιότητα. Όλα μαζί λοιπόν, με τους τεχνικούς, την εγκατάσταση κτλ., τα φωτοβολταϊκά στο σπίτι μας μπορεί να μας κοστίσουν περίπου 8 με 10 χιλιάρικα, για να έχουμε ένα ουσιαστικό ποσοστό εξοικονόμησης και να βγάζει νόημα. Βέβαια, παιδιά, ξαναλέω, όλα αυτά τα νούμερα είναι θεωρητικά και χοντρικά στο περίπου. Είπαμε, σε αυτά τα θέματα πρέπει να ακούμε τους ειδικούς και τις ειδικές, και μόνο έτσι θα αποφασίζουμε πώς θα πρέπει να κινηθούμε, τι εξοπλισμό να προμηθευτούμε και αν αξίζει να το κάνουμε αφού έχουμε όλη την πληροφορία. Πάντως, κατά τη γνώμη μου και από τα όσα έχω διαβάσει, για να κάνουμε μια όριμη μελέτη πριν μπούμε στα βαθιά, πρέπει να κινηθούμε ως εξής. Να μελετήσουμε το τι ξοδεύουμε κάθε μήνα από το λογαριασμό ρεύματός μας, πόσες κιλοβατώρες δηλαδή και πόσο μας κοστίζει κάθε κιλοβατώρα. Ύστερα θα δούμε πόσα χρήματα πρέπει να επενδύσουμε για να έχουμε το δικό μας ρεύμα και πόσο καιρό θα μας πάρει η απόσβεση με την μηνιαία μας παραγωγή. Και παιδιά, αν έχουμε μια απόδοση πάνω από 10% το χρόνο, ίσως όντως αξίζει να το σκεφτούμε. Ενώ ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι από κάποια χρόνια λειτουργίας και μετά, τα συστήματα αυτά, λογικό κιόλας, όπως όλα τα συστήματα, παρουσιάζουν μειωμένη απόδοση. Άρα το 10% μας δεν θα ισχύει για πάντα, Είδαμε λοιπόν σήμερα πως τα φωτοβολταϊκά μπορούν να μας βοηθήσουν να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα, αν γίνουν σωστά και με πολλή μελέτη εξ αρχής. Είναι μια επένδυση που πιθανόν αξίζει τον κόπο σε κάποια νοικοκυριά, καθώς χρήματα για ρεύμα δίνουμε κάθε μήνα και μάλιστα πολλά. Και η συγκεκριμένη μελέτη για τα φωτοβολταϊκά είναι μια μελέτη που, αν γίνει σωστά, παιδιά, μπορεί όντως να μας εξοικονομήσει σοβαρά χρήματα σε βάθος χρόνου και να μας μειώσει και το στρες από τα απότομα πάνω και κάτω της ενέργειας, γιατί οι τιμές της ενέργειας δεν είναι στο χέρι μας και πολλές φορές, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ νιώθω full έρμεο των καταστάσεων. Δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει, ρε παιδιά. Οπότε, μιας που φτάσαμε εδώ, εννοείται κάντε ένα share αυτό το βίντεο σε κάποιον ή κάποια που πρέπει να το δει, για να ξέρει από πού πρέπει να ξεκινήσει να κάνει τη μελέτη για το αν αξίζουν ή όχι τα φωτοβολταϊκά στο σπίτι που έχει. Και κάπου εδώ να ευχαριστήσουμε τη Freedom24 που ήταν ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Αναμένω ερωτήσεις ή απορίες για τα όσα είδαμε σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο. Αυτά από εμένα, σας φιλώ και τα λέμε αύριο.